Παράταση μέχρι αύριο Παρασκευή 30 Μαΐου, έδωσε ο ΕΟΠΗ στους γιατρούς των πρώην πολυιατρίων του οργανισμού και πρώην ΙΚΑ, ώστε αν επιθυμούν να συνάψουν εξάμηνη σύμβαση με τον οργανισμό. Ένας στους δύο πρώην γιατρούς των πολυιατρίων του ΕΟΠΗ έχει δηλώσει έως χθες πρόθεση να συμβληθεί με τον οργανισμό. Ενώ όσοι γιατροί συμβληθούν, θα μπορούν να δέχονται 200 επισκέψεις μηνιαίως από ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ και θα αμείβονται με 10 ευρώ ανά επίσκεψη. Σε σχετική ανακοίνωσή της, η διοίκηση του οργανισμού τόνισε ότι η δήλωση για εξάμηνη σύμβαση αφορά μόνο τους περίπου 3.000 γιατρούς που επέλεξαν να μην ενταχθούν στο ΠΕΔΗ, καθώς και αυτοί των οποίων έληξαν οι συμβάσεις τους στις 31 Δεκεμβρίου του 2013, αλλά και γιατροί που εντάσσονται σε άλλες περιπτώσεις. Στην ΚΟ διατηρούν από παλιά σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, η οποία όμως ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου, γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων με δικαίωμα 300 δωρεάν επισκέψεων ασθενών το μήνα, όπως ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται ο παθολόγος Κωνσταντίνος Χάτζος, οι παιδίατροι Μανώλης Ουρανός και Κατερίνα Δαρκαδάκη, οι γαστρεντερολόγοι Γιάννης Χατζηπαναγιώτης και Παναγιώτης Χριστοφορίδης, η πνευμονολόγος Βαλεντίνη Κουρκουμέλη, η φυσίατρος Τριανταφυλιά Μπότσα και ο ψυχίατρος Κωνσταντίνος Κογιόπουλος. Στους γιατρούς της ΚΟ τώρα που έχουν καταθέσει σχετική αίτηση και θα ενταχθούν στο νέο σύστημα των 200 δωρεάν επισκέψεων το μήνα, με έναρξη από την προσεχή Δευτέρα και με ισχύ τουλάχιστον για το επόμενο εξάμηνο, ανήκουν οι παθολόγοι Σεβαστιανός Παπαχρίστος, Μανώλης Χατζικωνσταντίνου και Δημήτρης Ιρεγγέλας, ο καρδιολόγος Νίκος Χατζηνικολάου, η παιδίατρος Ξανθίπη Σημαντήρη, οι γυναικολόγοι Γρηγόρης Γεωργακόπουλος και Αγάπη Σαβίδου, ο χειρουργός Αλέξης Σαρούκος, ενώ σε ισχύ βρίσκονται συμβάσεις με τους φυσικοθεραπευτές Γιάννη Κατσαμούνδη, Βασιλική Κουτούζη, Πέτρο Μετζαλίρα και Τριανταφυλιά Μπότσα. Παράλληλα, οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται και στους τρεις γιατρούς που παρέμειναν στο πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας και στεγάζονται στο κτίριο του ΙΚΑ. Πρόκειται για τον οτορινολαριγκολόγο Νικόλα Χνούφ, τον νευρολόγο ψυχίατρο Δημήτρη Γερούκαλη και τον ορθοπαιδικό Γιάννη Παπαβασιλείου. Κατά τα άλλα, μεγάλο κενό που παραμένει επί μακρόν στην ΚΟ, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στους ασφαλισμένους, είναι η ανυπαρξία σύμβασης με μικροβιολογικό εργαστήριο. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες των γιατρών του ΕΟΠΗ για το 8ωρο συνεχόμενο ωράριο καθημερινής εργασίας που ισχύει για το ιατρικό προσωπικό των μονάδων πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας. Χθες, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γιατρών ΕΟΠΗ απέστειλε εξώδικη διαμαρτυρία προς τον Υφυπουργό Υγείας Αντώνη Μπέζα, με την οποία ζητά να προσαρμοστεί ο ανώτατος ημερήσιος χρόνος εργασίας τους σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δηλαδή 7ωρη εργασία. Το Υπουργείο Υγείας απάντησε ότι το 8ωρο ισχύει με βάση όσα ισχύουν και για τους άλλους δημόσιους υπάλληλους και ότι είναι προσωρινό έως ότου ενταχθούν οι γιατροί των μονάδων του ΠΕΔΗ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.